είναι ιστορικό σωματείο. Δεν θα πω ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι είναι να δημιουργήσουμε ένα σωματείο από την αρχή, μια ομάδα καινούρια, μια ομάδα με νέα παιδιά και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Με δουλειά, συγκροτημένη δουλειά, αγάπη και καλό όλους όσους είναι αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται και θέλουν και αγαπάνε το σωματείο πρωτίστως και μετά εμάς, να έρθουν κοντά μας. Βλέπουμε υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τους φιλάθλους και γενικά τους ανθρώπους που όντως αγαπούν την ομάδα. Το βλέπουμε και από τα δύο συμβούλια που έχουν γίνει και έχουν έρθει και γονείς και παππούδες μέσα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι είναι αυτό που τους παρακινεί και έχει δημιουργηθεί αυτό το ευχάριστο κλίμα? Αυτό που είπα προηγουμένως. Ξεκινάμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή, έτσι, με γερές και σταθερές βάσεις. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Η ομάδα απαρτίζεται από σοβαρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι επιχειρηματίες αυτοί είναι αυτοδημιούργητοι και κάτι τέτοιο είπαμε να δημιουργήσουμε, να μετράμε. Πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα από την αρχή. Υπάρχει το όνομα, υπάρχει η αγάπη, υπάρχουν οι βάσεις και θα το καταφέρουμε. Πολύ είναι θέμα χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το τεχνικό team? Βλέπουμε ότι έχει προσθεθεί ο προπονητής των τερματοφυλάκων, ο κύριος Ζούλιας. Σωστά. Σωστά. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Δεν θέλω να πω λόγια. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πρωτίστως μετράει η ομάδα. Η εικόνα των προπονητών είναι η ομάδα. Όλοι αξιολογούνται βάσει της ομάδας. Όποιος κάνει σωστή δουλειά θα φανεί στο γήπεδο. Όποιος δεν κάνει σωστή δουλειά, όποιος δεν ενδιαφέρεται, όποιος αδιαφορεί, όποιος δεν αγαπάει και δεν δίνει αγάπη από την ομάδα, θα φεύγει. Θα έρθουν άλλοι. Λοιπόν, το τεχνικό team είναι επιλογή δικιά μας, του Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω και της περιορίωσης της κατάστασης. Με τον κύριο Σάρη Δημητρίου προσπαθούσαμε να κάνουμε και προσπαθούμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το σωματείο. Αυτό. Τίποτα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει και ως χορηγοί που αν θέλετε να τους ευχαριστήσετε και βεβαίως και κάποιοι που στο παρελθόν υπήρξαν και θα υπάρξουν από ό,τι φαίνεται στη συνέχεια μαζί σας. Αυτό το χρόνο θα κάνουμε μια ειδική εκδήλωση για όλους τους χορηγούς, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν και στο μέλλον έχουν διάθεση και αγάπη για την ομάδα να βάλουν τα χρήματά τους. Θα πιάσουν τόπο, θα πάνε σαν νέα παιδιά, θα πάνε σαν φυτόρια και δεν θα πάνε εκεί που δεν πρέπει. Εγώ εγγυώμαι έτσι, ότι ο κάθε άνθρωπος που θα επενδύσει σε αυτό το σωματείο, γιατί για επένδυση μιλάμε, σε νέα παιδιά και σε υποδομές, δεν θα βγει χαμένος κανένας. Πολύ ωραία. Έχετε ένα ανταγωνιστικό σωματείο απέναντί σας, που έχετε την ίδια έδρα βέβαια, έτσι. Που αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για την άνοδό τους, θα μην τι άλλο, και με τις ακαδημίες σας, σωστά. Ναι, ναι, σωστά. Τι έχετε στο μυαλό σας, πώς θα ανταπεξέλθετε? Έχουμε ένα φίλο σωματείο, το RUF. Είχαμε και θα έχουμε καλή συνεργασία, σε όλα τα βρίσκουμε, είμαστε φίλοι με όλους τους ανθρώπους και θα υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία με το σωματείο του RUF και με τις ώρες και με όλα. Είμαστε καλή δύναμη, η υγεία των παιχτών είναι σημαντικό πράγμα για μένα. Πρωτίστως με ενδιαφέρει η υγεία τους, να μην χτυπήσει κανένα παιδί, να είναι καλά τα παιδάκια. Να πηγαίνουν στις δουλειές μεθαύριο, να πάνε στη σχολεία τους, να πάνε στις υποχρεώσεις τους. Το ποδόσφαιρο είναι χόμπι, είναι ερασιτέχνες, το κάνουν από αγάπη και από ρομαντισμό. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κοντά μας ήταν ο κύριος Εμπίογλου Γιάννης από την ΑΕ Πετραλώνων, αντιπρόεδρος της ομάδας μας. Ευχαριστώ.